Συνέλθει από χθες, γιατί ήταν και ο Βατραχάνης, όπως ο Ψαροντουφεκάς, ο Βαρδισιώτης, που είναι ο υπουργός με τα βάρβαρα βίσια παλαιότερα και του είχαμε και αυτονούμια. Αλλά τελικά νομίζω ότι κάνει καλό στην Δημοκρατία που βγήκε ο Μιλτιάδης, γιατί είναι και ευτραφής και εμείς οι παχύσαρκοι, είναι μια νίκη των παχύσαρκων, πρέπει να το πω. Είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να του ευχηθώ καλή δύναμη του Μιλτιάδη, να προσέχει εκεί στον Πικέρμη, γιατί είναι παλαιολιθικός οικισμός εκεί που μένει και έχει και περίεργα ζώα, κάτι ασβούς, κάτι τέτοια. Δεν τα έχει μέσα στο δικό του το τσίρκο και που έχει φτιάξει. Και θέλω να του ευχηθώ βίβερε περικολοζαμέντε και να του τραγουδήσω και ένα τραγουδάκι, ένα λίγο θα του πω, ένα τραγουδάκι. Να το βάλουμε, αυτό το τραγουδάκι λέει... Ζήτω η παχή σαρκία, τα πολύ χοντρά αστεία. Τη διατροφή του πρέπει να προσέξει, το ζάχαρο να μετράει συνέχεια και τις διαρροές, όχι μόνο του νερού και προς το Σαμαρά και προς άλλα κόμματα, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα. Πάντως περιμένουμε, δηλαδή, μια νίκη του λαϊκού, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, και τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους γενικότερα, γιατί οι καλλιτέχνες είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι και φιλόζος ο Μιλτιάδης. Είναι φιλόζος, αλλά δεν ξέρω αν είναι φιλάνθρωπος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντως τελικά το βασικό είναι ότι έχασε ο Ψαροντουφεκάς και έρθει ένας φιλόζος. Είναι μια νίκη. Είναι μια νίκη, όπως και να το κάνουμε. Μη μου πείτε ότι δεν άξιζε τον κόπο, φίλοι και φίλες, μια και η πρόκριση στο ποδόσφαιρο απόψε δεν μας χαμογελάει.